Το καλύτερο από άποψη οικονομική, θα λέγαμε εδώ, είναι το εξάδελφο. Γιατί, διότι με τη μικρότερη περιφέρεια, τουλάχιστον με το λιγότερο κερί που θα χρειαζόταν, εξασφαλίζει μεγαλύτερη χωρητικότητα. Οπότε η μέλισσα σκέφτεται και λέει, θα φτιάξω ένα σχήμα το οποίο θα έχει την πιο μεγάλη χωρητικότητα, αλλά με τα λιγότερα έξοδα. Και αυτό είναι το εξάδελφο. Θυμάμαι στο Πανεπιστήμιο, χρειαστήκαμε μία διδακτική ώρα ο καθηγητής του μαθηματικού να μας αποδείξει ότι από τα τρία το καλύτερο είναι το εξάμεινο. Και ρωτάω του Μέλισσα, ποιο μαθηματικό την δίδαξε ότι το εξάμεινο είναι το καλύτερο. Αν με ρωτούσατε εμένα και μου λέγατε, εγώ θα προτιμούσα το τετράγωνο. Πιο εύκολο είναι να το κάνει τετραγωνάκια και να γίνει. Όμω το τετράγωνο δεν είναι το καλύτερο. Το καλύτερο είναι το εξάμεινο. Αυτό είναι η μαθηματική επιστήμη. Αυτό το ξέρει η Μέλισσα, χωρίς να σπουδάσει το πανεπιστήμιο μαθηματικό. Ποιο είσαι στο μεταξύ, γιατί δεν έκανε τρίγωνο και τετράγωνο. Και πολλά άλλα θα πούμε. Μπορούσαμε μια ολόκληρη ομιλία να κάνουμε μόνο για την Μέλισσα και τα θαυμαστά τη Μέλισσα. Και τελειώνουμε με το ανθρώπινο σώμα. Ο άνθρωπο έχει ενδιαφέρον το κατασκεύασμα. Παίρνουμε μόνο το κυκλοφορικό σύστημα, την καρδιά που στέλνει 6 λίτρα ανά λεπτό ή 30.000 τόνου σε 70 χρόνια. Αν είσαι έναν άνθρωπο για παράδειγμα 70 χρόνια, θα περάσουν από την καρδιά του 30.000 τόνοι αίμα. Και αυτή η καρδιά χτυπάει μέρα νύχτα από την πρώτη στιγμή που δημιουργείται μέχρι που να περνάει ο άνθρωπο, δεν σταματάει ούτε ένα λεπτό. Χτυπάει χωρίς να κάνει καμία διακοπή, ούτε για να ξεκουραστεί, ούτε για να συντηρηθεί, τίποτα. Και μέσα σε αυτό υπάρχει το θαυμαστό αυτό που λέγεται αίμα, το οποίο μεταφέρει και το οξυγόνο αλλά και τις θρεπτικές ουσίες στα 100% και ύστερα. Κάθε άνθρωπος, εγώ και εσείς, έχουμε αποτελούμαστε από 100% και ύστερα. Το κάθε κύτταρο είναι μονάδα ζωής. Κάθε μέρα πρέπει να φάει αυτό το κύτταρο. Πρέπει να του δώσεις και την τροφή του και το οξυγόνο του για να κάνει τις κάψεις του και να λειτουργήσει. 100%. Εδώ βλέπετε την Ιδρόπολη μας και ο καλός του Μαρίτη δίνωσε σίγουρα, έτσι, πόσα δείχνουμε, 100, 200, 500. Εδώ πρέπει να φάνε κάθε μέρα 100% ζωές. Ποιος της θα έχει κάθε μέρα, το αίμα. Το αίμα περνάει με τα μεγόρα και σε όλα και θα λέμε με το κουταλάκι περνάει από το κάθε κύτταρο και του δίνει κάθε μέρα το φαΐ του και το οξυγόνο θα χρειαστεί. Και μετά ξαναπερνάει για να πάρει τα απόλυτα βέβαια. Διοξείδιο του άνθρακα και όχι εξής. Τα οποία μου βάλουν. Αφαστά πράγματα. Ώρες ολόκληρα μιλούσαμε, δεν θα τελειώνουμε. Τι να πει κανείς για το μάτι που είναι μια θαυμαστή κάμερα, ένα θαυμαστό, μια φωτογραφική μηχανή τέλεια, υπερτέλεια, που μόνη της αυτομάτως δεντάρει και σχηματίζει τα ύπρο και το καθεξής και αυτά σπουδαία πράγματα. Ή για το αυτή που είναι ένα τέλειο ραντάρ ή ακόμα περισσότερο. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος θεωρείται το πιο θαυμαστό δημιούργημα σε όλο το σύμπαν. Έχει στηθεί όλο το σύμπαν. Με τόσο πολύπλοκο πράγμα που θεωρείται το πιο μεταπληκτικό από όλα που έχει ο άνθρωπος. Βλέπουμε εδώ τα διάφορα μέρη του εγκεφάλου. Εδώ είναι οι νευρώνες του εγκεφάλου, οι συνάψεις, πώς επικοινωνούν οι συνάψεις μεταξύ τους και αυτά όταν τα μελετούσα έγιναν κατάλληλοι και απορώ πώς υπάρχουν άλλοι. Είναι δυνατόν όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε είναι απολύτικα να είναι ανατυχία. Κάποτε σε ένα λιβάδι, σαν και αυτό το βλέπετε, περπατούσαν δύο πολύ μεγάλοι επιστήμονες. Ο Κέλβιν που ήταν φυσικός, ίσως να είναι αυτός και ο Λίπιν που ήταν ο καρμολόγος και χημικός. Κάποια στιγμή λοιπόν ο επιστήμονας αυτός ο Κέλβιν ρώτησε τον φίλο του τον Λίπιν και του λέει αυτά όλα τα άνθη που απλώνονται μπροστά μας είναι δυνατόν να προέρχεται από τυχαία ένωση των στοιχείων. Και απάντησε το ίδιο. Ακούστε την απάντηση. Θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να δεχτώ ότι ένα βιβλίο βοτανικής γράφτηκε με τυχαίο ανακάλυμα των δημογραφικών στοιχείων που το αποτελούν, παρά ότι τα άνθη αυτά έγιναν από τυφλό συνδυασμό το τυφλικό στοιχείο που τα αποτελούν. Καλά, ναι. Πιο εύκολα λέει τα πίστευα, αν έπαιρνε μια χούφτα από πράγματα και να τα έρθει κάτω στη γη, να ενωθούν τα πράγματα για να σου φτιάξουν ένα βιβλίο βιολογίας. Πιο εύκολο είναι αυτό παρά αυτό που μου λες να έγιναν αυτά εδώ τα λουλούδια να είναι ατυχία. Και αυτά τα λένε μεγάλους επιστήμονες. Όλα αυτά λοιπόν μαρτυρούν αδελφοί μου την ύπαρξη του
Εκεί καταλήγουμε ότι ο φυσικός κόσμος μας οδηγεί και μας αποκαλύπτει την παρουσία του Θεού, όχι άμεσα με τα μάτια μας, αλλά με αυτόν τον έμεσο τρόπο και τόσο τον γνωστό. Μετά από όλα αυτά, δεν έχουμε παρά να κλείνουμε τα πρόβλημα, να εξώσουμε τα χέρια στον ουρανό και μαζί με τον Παναγιώτη να πούμε κι εμείς, όσοι και μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα και στους Θεούς. Ευχαριστώ πολύ.
δεν μπορεί να στηριχθούν καθόλου σε ένα πόρισμα της επιστήμης. Έχουμε άλλα στην εγγραφή τα οποία μας αντιμετωπίζουν και έχουν ευσχέσει την εγγραφή. Είναι πάρα πολύ και η προφητεία είναι και για το που δείχνουν ότι η εγγραφή είναι αυτό που συμβουλεύει. Επομένως και σε αυτό το σημείο τελικά θα καταλήξει η επιστήμη. Έχετε ακούσει το άλλο που λέει ότι προσπάθησαν οι επιστήμονες να ανεβούν στην κορυφή του όρου της γνώσης. Και όταν ανέβηκαν στην κορυφή οι επιστήμονες, βρήκαν εκεί να κάνουν ιδεολόγοι. Και πού βρεθήκαν, δεν είναι από χρόνια το πράγμα. Πρώτα φτάσαν οι ιδεολόγοι και μετά έφτασαν οι επιστήμονες να κατακτήσουν την κορυφή της γνώσης. Άλλη ερώτηση. Ορίστε. Η μοναδικότητα του ανθρώπου και της η μοναδικότητα. Μέσα στο σύμπαν είναι εκπαιδευτικό θεολόγο. Πολλέ φορέ δεν ρωτούσαν οι μαθητέ μου για αυτή τη μοναδικότητα. Γιατί χρειάστηκε να υπάρχουν χιλιάδες εκατομμύρια γαλαξίες, ασφαίρες κλπ. Και να θεωρούμε, σύμφωνα με τη γραφή βεβαίως, ότι είμαστε μοναδικοί. Και σαν πλανήτης, σαν αστέρι και σαν άνθρωπο. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Να ακούμε πολλές φορές, γιατί να γίνουν όλα αυτά τα άστρα, 3 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια, και τι χρειάζονταν για τον άνθρωπο. Αυτό δεν δείχνει όχι απλώς τη σοφία και την παντοδυναμία του Θεού, αλλά την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο. Όλα αυτά τα έκανε ο άνθρωπος, ο Θεός για τον άνθρωπο. Δεν μπορούσε να κάνει 10-15 είδη ζώων αυτά που μας είναι απαραίτητα. Προς τι όλα αυτά τα ψάρια, τα είδη των ψαριών, εκατοντάδες χιλιάδες, τα είδη των πουλιών, με τόσα χρώματα, με τόσες παραλλαγές, αυτές οι μέρες έβλεπα στην Αξιοδιαλήτη μια πολύ ωραία σειρά από πεταλούδες. Και να βλέπεις εκεί εκατοντάδες διαφορετικά είδη πεταλούδες που η κάθε μία ήταν υπέροχη. Και λες τώρα, γιατί έγιναν όλα αυτά. Λοιπόν, αλλά δεν είναι ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, θέλει να του κάνεις πολλά δώρα. Για να του δείξεις την αγάπη σου, δεν του κάνεις μόνο ένα που μιλάει με τον του δίνεις πολλά λόγια και του δίνεις πολλά δώρα για να τον κάνεις να σε αγαπήσει κι αυτός και να δείξεις την αγάπη σου σε αυτόν, του κάνεις πάρα πολλά δώρα. Και αυτά όλα τα άστρα έκανε για τον άνθρωπο ο Θεός, για να δείξει την μεγαλειότητά του. Ο Θεός είναι ανθρωπίνανος, είναι άπειρος, είναι. Να πάρει μια ιδέα ο Θεός για τις άχρηστες ενέργειες, ο άνθρωπος για τις άχρηστες ενέργειες του Θεού. Αλλά σας ερωτώ, ποιο είναι το πιο καταπληκτικό. Το ότι ο Θεός έκανε για μας τόσα άστρα και τόσα λουλούδια και τόσες πεταλούδες και τις νυφάδες του χιονιού, να δει τις νυφάδες του χιονιού, που είναι εξάγωνα και αυτά, αλλά δεν υπάρχουν δύο νυφάδες που είναι ίδιες. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους. Ποικιλία αφάνταστη. Εδώ είναι το θαύμα, ότι όσο μελετά κανείς την επιστήμη, τόσο θα βάζει περισσότερο τον δημιουργό. Γιατί τα έκανε ο Θεός. Ποιο είναι λοιπόν το πιο θαυμαστό. Αυτά όλα τα είδη, τα σπουδαία. Ή το ότι ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος, εγένωσε με αυτόν, μορφή δούλου λαμών, ενωμιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήμα διευρυντής ο άνθρωπος εταπίσης αυτόν, γενόμενος τίποτε με θανάτου. Ποιο είναι το πιο καταπληκτικό. Αυτό ή το ότι ο ίδιος ο Θεός κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο εσαρκώθη και για μας έγινε άνθρωπος, πήρε τη μορφή τη δική μας. Είναι τόσο να γίνουμε εγώ ένα μυρμήγκι, να τα μιλώνουμε και να γίνουμε ένα μυρμήγκι. Αυτό και πολύ πιο καμιλία είναι αυτό που έκανε ο Θεός για μας. Αυτό είναι πολύ πιο θαυμαστό. Αυτή η ενανθρώπιση του Θεοδέου της Θείας Οικονομίας. Όλα αυτά ούτως συγγράφησε ο Θεός τον κόσμο. Είναι γιατί αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο ο Θεός και θέλησε με τον τρόπο αυτά να το δείξει την αγάπη. Κατά τη δημιουργία του κόσμου, πώς τον τρόπο, όταν ο Άγιος Πιζόλου πήγε στην Θεοτόκο για την ίδια του κύριου Μετασού, Άγγελος Κυρίου, αυτοί οι άγγελοι προϋπήρχαν ποτέ. Ναι, είναι και αυτοί οι μέρη της δημιουργίας. Ναι. Ωραία ερώτηση. Γιατί θυμάμαι στην θεολογία παίξαμε θέατρο και πηγαίνουμε, δεν εξέταζε στατιστικά. Θέλω να εξετάζει. Και τελευταία του λέει, πότε έγιναν οι άγγελοι. Και τότε εγώ
Κύριος μας είπε, όταν γίνονται οι άγγελοι, όταν δηλαδή γίνονται τα άστρα, είναι σαν με πάντες αγγελοί. Δώσε την απάντηση. Μάλιστα. Αυτό βέβαια είναι λίγο εκτός θέματος, αλλά θα το πούμε. Οι άγγελοι, όπως είπατε και εσείς, έγιναν πριν τη δημιουργία. Πριν να δημιουργήσει ο Θεός τα άστρα και τις γαλαξίες και τον άνθρωπο φυσικά, το πρώτα δημιουργήματα ήταν οι άγγελοι. Και αυτό στηρίζεται στο χωρίο του Ιώβου που είπατε προηγουμένως, ότε γεννήθησαν άστρα, είναι σαν φωνή μεγάλη πάντες αγγελίου. Όταν έλαψε αυτό το σήμα το σκοτεινό που υπήρχε και φωτίστηκε με τα άστρα, τότε οι άγγελοι γιατί υπήρχαν τότε, από ενθουσιασμό με δοξολόγησαν. Άρα υπήρχαν τότε οι άγγελοι. Καλό βράδυ.